πειρατεία είναι ένα άλλο μεγάλο κομμάτι στην ιστορία αυτής της πόλης. Ναι. Γιατί ήταν η αιτία της καταστροφής της. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, μεγάλο κομμάτι. Και επίσης και τα δύο τσουνάμια που έγιναν. Αλλά όταν έγιναν τα δύο τσουνάμια, η πόλη είχε καταστραφεί. Η πειρατεία πώς προέκυψε στην ανάπτυξη της πόλης. Η πειρατεία μάλλον ήταν από την αρχή. Αυτό πιστεύω. Ήταν, το λέει και ο Στράβωνας, οι πειρατές, οι πρώτοι πειρατές των ιστορικών περιόδων ήταν οι Τυρινοί της Ιταλίας. Μέχρι που κατά τον 4ο με 3ο αιώνα ανέλαβαν οι Κρήτες πειρατές. Τότε οργανώθηκε η Κρήτη, έγινε πλούσια κτλ. Και ανέλαβαν εκείνη την πειρατεία. Βέβαια, δεν μιλάμε για πειρατεία με τα σημερινά δεδομένα, έτσι. Ήταν από το κράτος, με την ευλογία του κράτους κλπ. Δεν ήταν παίρνουμε το καράβι μας και πάμε έξω. Ήταν όπως ήταν ο Francis Drake με την Ελισάβετ. Πιστεύω ότι οι Φαλασσάρνοι ποτέ δεν σταμάτησαν την πειρατεία. Ίσως σε κάποια στιγμή κατά τον 3ο αιώνα, όταν ήταν πάρα πολύ ισχυροί, ίσως να μην υπήρχε τόσο πολύ. Όμως έγιναν δύο πόλεμοι που την εξασθένησαν οικονομικά. Και ίσως τότε να έδωσε κάποια αφορμή στους Ρωμαίους. Δηλαδή, κάτι έγινε το 186 με την Κηδονία, η οποία Κηδονία ήταν φίλη της. Ήταν πολύ φίλη με την Κηδονία η Φαλάσσαρνα. Να σκεφτείτε το δεύτερο κλειστό λιμάνι που αναφέρει ο Σκύλαξ ήταν της Κηδονίας. Ήταν φίλοι και συνένοχοι και σύμμαχοι για 100 χρόνια, για ένα αιώνα. Κάτι συνέβη με πειρατές πάλι. Και έγινε ένας πόλεμος στον οποίο νίκησαν οι Κίδωνες. Πρέπει να καταστράφηκε καν πολλά μνημεία, γιατί τα βλέπω εδώ κατεστραμμένα εκείνη την περίοδο. Όμως την ίδια περίοδο έγινε και ένας μεγάλος σεισμός εδώ. Οπότε ακόμα ψάχνω να βρω ποια μνημεία καταστράφηκαν από τους Κίδωνες και ποια μνημεία από το σεισμό. Γιατί έγιναν ταυτόχρονα. Mm-hmm. Λοιπόν, έγινε αυτό το πράγμα. Μετά, δεν είχαν περάσει ούτε 15 χρόνια όταν τους καλεί ο Περσέας, ο βασιλιάς των Μακεδόνων, στην μάχη του εναντίον των Ρωμαίων, ζητάει βοήθεια από τους Κρήτες, είπαμε, τους ιερούς στρατιωτικούς, στη μάχη του κατά των Ρωμαίων. Φεύγουν λοιπόν 1500 άτομα από εδώ, 1500 άτομα από την Κνωσό. Η Κνωσός με την Φαλάσσαρνα ήταν πάντοτε σε καλές σχέσεις και πάντοτε σύμμαχοι. Και πάνε και γίνεται η περίφημη μάχη της Πίδνας το 168, όπου κατατροπώθηκαν, σκοτώθηκαν όλοι, δεν έμεινε κανένας ζωντανός. Δηλαδή αυτή η πόλη μέσα σε μία περίοδο 20 χρόνων έχασε τα καλύτερα παλικάρια της, τους ανθούς της. Δεν προλάβαινε να κάνει άλλα. Πότε να γίνουν οι γυναίκες, πότε να προλάβουν να κάνουν άλλα. Και μήπως τότε αναγκάστηκαν
να το ρίξουν στην πειρατεία περισσότερο από τις άλλες φορές. Εικασίες κάνω, ε. Ναι. Αλλά είναι λογικό. Είναι λογικό όταν χάνεις τον αφρό της πόλης σου, της νεολαίας σου, πότε θα προλάβουν να κάνουν άλλα παιδιά. Και ο κύκλος τελικά που κλείνει. Ο κύκλος τελικά κλείνει με την εισβολή των Ρωμαίων από θάλασσα και από στεριά, με τη βοήθεια της Πολυρρήνειας. Τους καταστρέφουν ολοσχερός, διαπυρός και σιδήρου. Μα δεν μπορείτε να φανταστείτε τι βρήκαμε πέρυσι, εκεί που, όχι πέρυσι, πρόπερσι, εκεί που σκάβαμε. Βρήκαμε 40 εκατοστά, πόσο ήτανε, 35 εκατοστά πάχος από κάρβουνο. Κάρβουνο, κάρβουνο, κάρβουνο και ανάμεσα οστά, αγγεία, λίθινες επιγραφές, τόσο ένα πράγμα. Και φαινόταν τα πράγματα να είχαν με μία βία, με ένα μίσος να είχαν πέσει μέσα. Τα βρήκαμε εκεί πέρα, στο Ινωπείο. Με πολύ βάρβαρο τρόπο. Τα κατέστρεψαν και έφυγαν. Πολύ λίγοι έμειναν εδώ. Πολύ λίγα τα ίχνη. Μετά ήρθαν δύο καταστρεπτικά τσουνάμια, τα οποία την αποτελείωσαν. Αυτό που την αποτελείωσαν, αλλά για καλή μας τύχη, την ισοπαίδωσαν και έμεινε για μας. Γιατί δεν επανακατοικήθηκε ποτέ. Ήρθε ένα τσουνάμι τον πρώτο αιώνα, τον πρώτο μεταχριστιανικό αιώνα, μπάζωσε το λιμάνι και όλα τα παραλιακά κτίρια, γιατί δεν έμπαινε νερό. Οπότε δεν ανανεωνόταν η θάλασσα. Μπάζωσε το λιμάνι. Μετά τον 4ο αιώνα, το 365, έγινε ο πολύ μεγάλος. Το 66 μετά Χριστόν ήταν 6,4 ο σεισμός. Αλλά ήταν πιο λίγο επιφανειακός και γι' αυτό έγιναν μεγάλες καταστροφές και τσουνάμι. Τα παλιρροϊκά κύματα τα λεγόμενα. Και το 365 που έγινε ο μεγάλος σεισμός και ανυψώθηκε η Κρήτη κατά 8. Συγγνώμη. Ο σεισμός ήταν μεγέθους 8, άλλοι λένε 3, άλλοι λένε 6, άλλοι λένε 9. Και έγινε πάλι τσουνάμι. Ό,τι είχε απομείνει από την προηγούμενη φορά το σκέπασε, έμεινε. Εάν υπήρχε κανείς εδώ, έφυγε τρομαγμένος. Όλα έπεσαν και έμειναν όπως τα βλέπετε τώρα εδώ, τα οποία εμείς βρήκαμε και αρχίζουμε σιγά σιγά να σκάβουμε. Διότι εγώ όταν ήρθα εδώ πέρα ήταν ένα δάσος. Δεν υπήρχε τίποτα, ούτε πέτρα να δεις. Τίποτα, 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 τίποτα. Μου πήρε σχεδόν 6 μήνες για να βρω το λιμάνι. Ο αρχαιολογικός χώρος και το όνομα Θαλάσσερνας για την περιοχή είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Αξίζει τον κόπο να γίνουν ανασκαφές που να καταλάβει και ο κόσμος τι ήταν εδώ και η προβολή από το κανάλι σας όσο γίνεται πιο καλά να γίνει που να... γιατί έρχεται ο κόσμος από τα Χανιά και πιστεύει ότι Θαλάσσερνα είναι η παραλία.
το όνομα Φαλάσσερνα το έχει πάρει από την πόλη Φαλάσσερνα, από το λιμάνι. Και το... Φαλάσσερνα λέγανε τη βασίλισσα της περιοχής. Οι παλιοί μας, ας πούμε, οι γιαγιάδες, οι παππούδες, δεν ξέρανε το όνομα Φαλάσσερνα, ξέρανε το, λέγανε Καστρί. Επειδή είχε κάποιες πέτρες σαν κάστρο γύρω-γύρω το βουνό από πάνω, το λέγανε Καστρί, Καστράκι, Καστρί. Το όνομα βγήκε μετά, το μάθανε. Έτσι γράφτηκε στα βιβλία, προβλήθηκε παντού στους τουρίστες που ερχόταν εδώ, τα βλέπανε, μάθανε σιγά σιγά. Έτσι αναδείχθηκε η περιοχή και έρχεται ο κόσμος, ο τουρίστας, και βλέπει τα αρχαία που για μας ήταν, ας πούμε, κάτι το απλό. Για τον ξένο που διαβάζει την ιστορία του τόπου είναι κάτι πολύ σημαντικό. Βλέπει ότι στην ουσία η ιστορία επαναλαμβάνεται στο κομμάτι της Κρήτης όσον αφορά στο στρατηγικό σημείο. Το θέμα είναι ότι το οικονομικό, πρέπει να βρεθούν λεφτά, να γίνουν ανασκαφές, γιατί σίγουρα αυτά που είναι κάτω θαμμένα γύρω γύρω είναι πολύ σημαντικά ευρήματα. Λιμάνι που να είναι στη στεριά και να απέχει 8 μέτρα πιο πάνω από τη θάλασσα, πιστεύω ότι δεν υπάρχει άλλο, στην Κρήτη τουλάχιστον. Για μένα, ας πούμε, το όνομα Φαλάσσερνα είναι το νούμερο ένα, πώς να το πω, η κινητήρια δύναμη της περιοχής. Ούτως ή άλλως οι πάντες χρησιμοποιούν το όνομα Φαλάσσερνα. Λοιπόν, καλό είναι να το αναδείξουμε, να το αξιοποιήσουμε όπως του αξίζει. Πώς φαντάζεσαι την περιοχή μετά από χρόνια? Πώς τη φαντάζομαι μετά από χρόνια? Εάν παραμείνουμε με τις ίδιες σκέψεις, με τις ίδιες ιδεολογίες για τα αρχαία, για τους αρχαιολόγους και για όλα αυτά, θα παραμείνουμε στην ίδια φάση. Δεν θα αλλάξει κάτι. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι κάτι θα αλλάξει με την ενημέρωση και την πρωτοβουλία που πρέπει να αναλάβουμε οι ίδιοι στην περιοχή, γιατί έχουν γίνει κάποια πράγματα που είναι άδικα όσον αφορά τις ζώνες. Παράδειγμα, είναι η καρδιά, είμαστε στην καρδιά που είναι τα αρχαία και δεν έχει γίνει κάτι το σημαντικό τόσα χρόνια από πλευράς πολιτείας, Υπουργείου Πολιτισμού. Αντιθέτως, έχουν νομοθετήσει και έχουν βάλει ζώνες εκεί που δεν υπάρχουν αρχαία. Θέλουμε δηλαδή στην ουσία να γίνει ό,τι γίνεται σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους, η πρόσβαση. Πώς πάνε σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους? Με άσφαλτο, παράδειγμα. Γιατί να μην είναι και εδώ το ίδιο? Να μπορεί να έρθει ο ξένος, να μπει, να δει τα αρχαία, να υπάρχει ξεναγός, να υπάρχει ένα εισιτήριο. Και με αυτά δεν το λέω για να βγάλουμε λεφτά, το λέω για να συντηρηθεί ο χώρος. Ο χώρος θέλει μια συντήρηση, δεν μπορεί να είναι κλεισμένος χωρίς να υπάρχει συντήρηση και χωρίς να... Δεν γίνεται. Ο κόσμος έρχεται, δεν μπορεί να το διώξει τον κόσμο. Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται από την Αγγλία, από την Αμερική, από διάφορα πανεπιστήμια, έρχονται με σκοπό να έρθουν να δουν τα αρχαία και έρχονται και βλέπουν ότι είναι κλειστά, διότι δεν μπορεί ο φύλακας να είναι κάθε μέρα. Δεν υπάρχει οργάνωση. Θέλουμε συνεργασία, οργάνωση με τους φορείς για το καλό του τόπου και των αρχαίων. Εάν δεν συνεργαστούμε εμείς και η αρχαιολογία, παράδειγμα το Υπουργείο Πολιτισμού, για τα Φαλάσσερνα, θα παραμείνουν όσο έχουν, βοσκοτόπια. Ιστορίες από τους παλιούς για την περιοχή έχεις ακούσει? Ιστορίες από τους παλιούς, από κάποιους παππούδες έχω ακούσει, που τυχαία βρήκαν κάποια ευρήματα από κάποια οργώματα που κάνανε και μετά έβρεξε και φανήκανε κάποια αμφορείς και μετά καλεστήκανε τότε
κάποιοι. Φανταστείτε ότι δεν υπήρχε δρόμος, τότε ερχόταν με το άλογο, ας πούμε, για να πάνε στο συγκεκριμένο σημείο να υποδείξει ο βοσκός που είναι τα ευρήματα. Τα βρήκανε, κάποια είναι, μάλλον τα περισσότερα είναι στο μουσείο. Δεν ξέρω αν τι ακριβώς είχαν βρει τότε, αμφορείς, έχουν βρεθεί βόλια, πέτρα σαν βόλι, έχουν βρεθεί πάρα πολλοί αμφορείς και τα νομίσματα που είναι πολύ διακριτικό, το νόμισμα της Φαλάσσανας με την Τριένα και την Βασίλισσα της Φαλάσσανας. Για μένα αυτό θα έπρεπε να είναι το λογότυπο στη σημερινή εποχή ολόκληρης της περιοχής. Όλοι ασχολούνται με το όνομα Φαλάσσαρνα γιατί είναι γνωστό, αλλά κανείς δεν δίνει σημασία παραπέρα για το συγκεκριμένο χώρο. Παράδειγμα, τα προϊόντα φεύγουν από την περιοχή με το όνομα Φαλάσσαρνα. Θα πρέπει να ασχοληθούμε και με το χώρο λίγο Φαλάσσαρνα. Εδώ ήταν, ήμουν φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, Σάντα Μπάρμπαρα, και έγραφα τη διδακτορική μου διατροφή. Ταυτόχρονα υπηρετούσα και στην αρχαιολογική υπηρεσία στα Χανιά, σαν επιμελήτρια αρχαιοτήτων. Έπρεπε λοιπόν να βρω ένα αρχαίο λιμάνι, γιατί η ειδικότητά μου ήταν στα λιμάνια και εν γέννη στην ενάλλη αρχαιολογία, και έψαχνα να βρω ένα λιμάνι που να μπορέσω να το σκάψω, να το ερμηνεύσω, γιατί σαν διδακτορική διατριβή πρέπει να είναι πρωτότυπο. Καταρχάς το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να κοιτάξω το γεωγράφο, το σκύλακα. Τι λέει, πού λέει ότι υπήρχαν αρχαία λιμάνια. Βρήκα τη Φαλάσσανα, ήρθα εδώ. Βλέπω ένα δάσος εδώ πέρα, ψηλά, δέντρα, χαρουπιέ, αγκάθια, πράγματα. Βλέπω που είναι το λιμάνι, βλέπω που είναι το λιμάνι. Μου λέει ο καθηγητής μου, τίποτα δεν έχει μείνει εκεί πέρα. Όλα έχουν γκρεμιστεί μες στη θάλασσα. Πάω λοιπόν στη θάλασσα και βουτούσα τη θάλασσα. Πάνω κάτω, στην πεταλίδα και μπρος πίσω. Βρήκα μια αρχαία άγκυρα, βρήκα αγγεία, βρήκα ένα βυθό, ο οποίος σε τρομάζει όταν τον δεις, γιατί έχει υποστεί, ο βυθός έχει τεράστια ρήγματα. Βρήκα ένα παλιό καράβι εκεί πέρα. Καμία από τις πέτρες που βρήκα δεν μου δείχνε αρχαίο λιμάνι. Στη συνέχεια φωνάζω ένα φίλο μου γεωλόγο και του λέω, έλα βρε Γιώργο να μου πεις και εσύ τη γεωλογία της περιοχής, γιατί δεν την καταλαβαίνω. Πού μπορούσε να ήταν αυτό το λιμάνι. Έρχεται και ο Γιώργος, κοιτάζαμε γύρω γύρω τα βράχια, παίρνουμε και ένα βιβλίο ενός Άγγλου καπετάνιου του βασιλικού ναυτικού της Αγγλίας, ο οποίος είχε έρθει εδώ το 19ο αιώνα και ο οποίος νόμισε ότι αναγνώρισε το λιμάνι και είχε κάνει το πρώτο σχέδιο, και ο οποίος τελικά βγήκε αληθινό, της περιγραφής του λιμανιού. Κοιτάζαμε τις γραμμές των βράχων και μου λέει τότε ο Γιώργος, μου λέει, ωραία, αφού ανυψώθηκε από εδώ η Κρήτη,
Δεν τα ψάχνεις μέσα στη θάλασσα. Εδώ είναι τα λιμάνια, στη στεριά. Εδώ πατάμε. Να τα βράχια, να η γραμμή. Εδώ μέσα θα το βρεις. Πού θα το βρω, μωρέ, αφού είναι τούτες εσύ χαροπιές και τα αυτά. Πώς θα περάσουμε να πάμε μέσα. Βάτα εντωμεταξύ να σκίζονται τα πόδια μας. Εκεί πάνω, εκεί στον κυκλικό πύργο, που βλέπετε το στέγαστρο, να είναι τεράστιες οι χαρουπιές. Και πάνω από τις χαρουπιές ένα κιόσκι από ενός βοσκού. Πού να δεις εκεί πέρα. Τέλος πάντων, εγώ όμως είχα κάνει, είχα μελετήσει στην Αγγλία τα αρχαία λιμάνια και είχα μία εικόνα το πώς ήταν τα πολεμικά λιμάνια. Και σιγά σιγά είδα αυτή την κυκλική, τον κυκλικό χώρο. Είδα ένα λοφάκι εδώ, ένα λοφάκι εδώ, ένα μακρύ τοίχο εκεί, ένα λοφίσκο εκεί, ένα λοφίσκο εκεί, και λέω, να το, αυτό είναι το λιμάνι. Έφερα και τον πατέρα μου, που ήταν ένας πανέξυπνος άνθρωπος, ένας πανέξυπνος έμπορος, και του λέω, μπαμπά, τον έστησα εκεί πάνω στον πύργο και του λέω, μπαμπά, ξέρετε, αυτό εδώ που στεκόμαστε είναι αρχαίος πύργος. Κοίταξε καλά καλά. Δεν μου είπε τίποτα, αλλά μάλλον θα αναρωτήθηκε κατά πόσον οι σπουδές μου, οι μακρόχρονες σπουδές μου στην Αγγλία είχαν επηρεάσει και την κριτική μου σκέψη. Δεν μου είπε τίποτα, εγώ είχα πιστεί. Εγώ είχα πιστεί. Μέσα μου κάτι μου έλεγε ότι, ξέρεις, αυτό είναι. Αυτό είναι. Και ήρθαμε και σκάψαμε. Αρχίσαμε, κόψαμε τα κλαδιά εκείνα εκεί. Εκεί να δείτε το τι γινόταν. Τα πόδια μας να τρέχουν αίματα, αυτά, αγκάθια. Τι να σας πω. Ρίξαμε το σπιτάκι του βοσκού, αρχίσαμε και σκάβαμε. Την τρίτη μέρα, να τα πρώτα, η πρώτη τύχη από τον πύργο. Αυτό ήταν. Έρχεται ο νομάρχης, το βλέπει, μου λέει, πάρε άλλα 2 εκατομμύρια να συνεχίσεις. Δεν το πίστευε. Δεν το πίστευε. Μετά τον ανέβασα πάνω στην Ακρόπολη, του λέω, εκεί πάνω έχει ναούς. Α, μου λέει. Λέω, εκεί πάνω έχει ναούς. Πάμε, μου λέει. Τον ανέβασα εγώ, έτρεχα, μου λέει, σιγά σιγά, δεν έχω τα πόδια, δεν είμαι και εγώ κατσίκι. Τον ανέβασα πάνω. Όταν φτάνει πάνω, μου λέει, όταν ανέβαινα, μου λέει, εκεί πάνω, έλεγα, αυτή ίσως την έχει και λιγάκι αρπαμένη, γιατί πολλά βλέπει. Τώρα μου λέει, βλέπω ότι είχες δίκιο. Αρχιτέκτονας, σας λέω, άνθρωπος. Κατάλαβα, όταν έφτασε εκεί πέρα, έμεινε άναυδος. Έμεινε άναυδος.